Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αρχικά, κεφάλαιο 19, κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ιωταθήτα, από το εδάφιο 37 αρχίζουμε. Έδωσα λάθος παραπομπή, δεν είναι από το 41, παίρνουμε λίγο πιο πριν, από το 37. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των ελαιών, το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν. «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο», έλεγαν. «Ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος, «Διδάσκαλε, να επιτιμήσει τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε, «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα κραυγάσουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν. «Μακάρι», είπε, «να ήξερες κι εσύ, έστω και αυτή τη μέρα, τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα φανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφτηκε ο Θεός». Και επίσης διαβάζω τον Ψαλμό 24, είναι θα λέγαμε ο πανηγυρικός της ημέρας σήμερα, μια που είναι και η Κυριακή των Βαΐων και γιορτάζουμε και ξαναθυμόμαστε τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. «Του Κυρίου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει, οι οικουμένοι και όσοι μένουν σε αυτήν. Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε και στα ποτάμια πάνω τη στερέωσε. Ποιος μπορεί να ανεβεί στο όρος του Κυρίου και ποιος στον Άγιο του τον τόπο να σταθεί. Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό και καθαρίνει η καρδιά του. Όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα, ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του. Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο και δικαιοσύνη από τον Θεό του, από τον Θεό του που τον σώζει. Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς». Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? «Ο Κύριος ο κατεός και ο ισχυρός, ο Κύριος ο δυνατός στον πόλεμο. Ανοίξτε πύλες και υψωθείτε θύρες αιώνιες να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς». Ποιος είναι αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς? «Ο Κύριος του σύμπαντος, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα δεν ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα της ημέρας, που είναι γιορταστικό, πανηγυρικό, θριαμβευτικό. Είναι η προφητεία του Ολέθρου. Θα πει κανείς, ρε παιδί μου, Κυριακή των Βαΐων, ήθελε να μας πεις για Ολέθρους, αλλά θα δούμε πώς τοποθετείται αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού. Βρισκόμαστε στην αρχή της εβδομάδας, πριν από τη μεγάλη γιορτή εδώ στη Γραφή των Εβραίων, οι οποίοι ήταν και έρχονταν από όλες τις περιοχές, το βλέπουμε αυτές τις πράξεις των Αποστόλων, από όλες τις περιοχές της, γύρω από την Παλαιστίνη και έξω από την Παλαιστίνη, από τη Βόρεια Παλαιστίνη, κατέβαιναν όλοι στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα, που ήταν η ανάμνηση της εξόδου του λαού τους από την Αίγυπτο πριν χιλιά τόσα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο έλεγαν στα παιδιά τους και μεταβίβαζαν αυτή την παράδοση, η οποία ήταν πως ο Θεός τους ελευθέρωσε, τους έκανε έθνος και τους έσωσε από την καταστροφή του Φαραώ. Έτσι λοιπόν η μεγάλη αυτή εβδομάδα, καθώς αρχίζουν και την διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, αρχίζει με τις διηγήσεις των Ευαγγελίων για έναν θρίαμβο. Ο Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ. Όλοι φώναζαν, όλοι διαλαλούσαν το μεγάλο βασιλιά, οι οπαδοί του. Είχε πολλούς μαθητές, τα λένε οι 12, είναι
πάνω από 150-200. Φώνασαν λοιπόν και χάλαγαν τον κόσμο και οι Φαρισαίοι, σταμάτα το τι γίνεται, δεν μπορούμε να τους ακούμε όλους αυτούς. Τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους μπροστά, ήταν μια ατμόσφαιρα χαράς και θριάμβου. Και είναι γνωστό ότι πριν από αυτό το γεγονός εδώ του θριάμβου είχε προηγηθεί μια εβδομάδα που κατέβαινε ο Κύριος πάνω από την Παλαιστίνη. Ήταν μια πορεία πάνω από τη Γαλιλαία, πάνω από 100 χιλιόμετρα, για να κατέβει σιγά σιγά, μια προσκυνηματική θα λέγαμε πορεία που έρχεται μέχρι την Ιερουσαλήμ. Και κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας περνάνε από έξω από τη Σαμάρα, από την Περαία, κατεβαίνουν πάντα πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά του Ιορδάνη, κατεβαίνουν στην Ιεριχώ, Βιθανία και μπαίνουν Ιερουσαλήμ. Και κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, θα αναφέρω Λουκάς από το 9 κεφάλαιο μέχρι τώρα, 9.51 μέχρι τώρα, αναφέρεται αυτή και αναφέρονται πολλά περιστατικά. Ο Ζακχαίος, οι παραβολές που είπε ο Χριστός για τη Βασιλεία, τα παιδιά που παίζανε στον δρόμο και όλα αυτά είναι στη διάρκεια ημερών, πορείας ημερών, ξεκουράζονταν, συνεχίζανε και φτάνουν τώρα και στη διάρκεια αυτή έλεγαν ιεραποδημητικούς ψαλμούς, που ένας από αυτούς είναι και ο 24 ψαλμός που διαβάσαμε. Τέλος, αλλάζουμε εδώ σκηνή, τέλος έρχεται η ημέρα που ο Κύριος με όλο αυτό το πλήθος ετοιμάζεται να μπει στα Ιεροσόλυμα. Και καθώς έμπαινα στην πόλη έγινε το πανδαιμόνιο που λέγαμε, οι μαθητές του προανάγγελαν τον ερχομό του, φωνάζανε οσανά, στρώναν τα ρούχα τους κάτω, σημάδι ότι ήθελαν και δήλωναν υποταγή, αυτό έδειχνε, όταν στρώνουν τα ρούχα τους ο λαός για να περάσει ο βασιλιάς, είναι σημάδι ότι δηλώνουν υποταγή σε αυτό το βασιλιά, έτσι λοιπόν συμβολικά έδειξαν υποταγή στο βασιλιά τον Ιησού Χριστό. Έτσι σχηματίστηκε μια τεράστια πομπή θα τη ζήλευε και ο πιο λαοπρόβλητος ηγέτης ακόμα και σήμερα. Είναι εύκολο να φανταστούμε την όλη πανηγυρική ατμόσφαιρα. Γνήσια ανατολίτικη, θρησκευτική, λαϊκή, και όταν ήρθε στα Ιεροσόλυμα και μπήκε ο Ιησούς στην πόλη, λέει η Γραφή, εσύ στη Πάσχα η πόλης. Όλη η πόλη χαλούσε τον κόσμο. Ο Λουκάς όμως και μόνον αυτός αναφέρει και κάτι άλλο πέρα από τους πανηγυρισμούς. Λίγο πριν μπει ο Ιησούς στην πόλη, σε μια στροφή του δρόμου, καθώς κατέβαινε, είδε την Ιερουσαλήμ από ψηλά και έκλαψε για αυτή. Σταμάτησε, για σκεφτείτε, ενώ όλοι πανηγύριζαν, σταμάτησε ο Χριστός. Αναφέρεται μόνο στο Λάζαρο τι έκλαψε. Και εδώ, σταμάτησε, είδε από ψηλά την πόλη και έκλαψε για αυτή. Και όχι μόνο έκλαψε για αυτή, αλλά διατύπωσε και μια φοβερή προφητεία για το μέλλον της μετά από λίγα χρόνια. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφτηκε ο Θεός. Ήταν μια τραγική κραυγή με δάκρυα, μια ίστατη προειδοποίηση και μια προφητεία ολέθρου. Και όμως έκλαψε ο Ιησούς. Αλλά γιατί έκλαψε ο Ιησούς, αλλάζουμε τώρα. Η απάντηση στο ερώτημα γιατί έκλαψε ο Ιησούς αποκαλύπτει όλες τις διαστάσεις αυτής της τραγικής εμπειρίας. Στο εδάφιο 24 διαβάζουμε, είπε ο Χριστός, «Μακάρι να ήξερες κι εσύ, έστω και αυτή την ημέρα, τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη, τα προσειρήνη σου αποβλέποντα. Τώρα όμως αυτό έχει μείνει κρυφό από τα μάτια σου». Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο Χριστός έκλαψε για την ολέθρια άγνοια του λαού του. Για αιώνες τώρα είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως εκείνος ο λαός των Εβραίων, 100 με 200 χιλιάδες κόσμος της Ιερουσαλήμ, άλλαξε και από εκεί που επεφημούσε τον Χριστό, σε 5-6 μέρες εφώναζε «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον, βγά τον από τη μέση». Πώς από εκεί που αλλάλαζε ο σανά ευλογημένος, σε λίγο φώναζε «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Γιατί να απορούμε όμως? Ο Ιησούς δεν είχε κληρώσει τις προσδοκίες τους όπως εκείνοι τις εννοούσαν. Τι ήτανε για αυτούς ο Χριστός
τηρουμένων των έμπρακτων αναλογιών, της πραγματικότητας. Εκείνοι ήθελαν να απελευθέρωσε από τους Ρωμαίους, ο Ιησούς ήθελε να τους ελευθερώσει από την αμαρτία. Εκείνοι τον ήθελαν να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ, ο Ιησούς ήθελε να καθίσει στο θρόνο της καρδιάς τους. Εκείνοι ήθελαν να απολαύσουν την πολιτική ελευθερία, ο Ιησούς τους πρόσφερε την πνευματική ελευθερία. Εκείνοι τον ήθελαν να εγκαταστήσει μια επίγεια βασιλεία, ο Ιησούς ήθελε να ιδρύσει μια πνευματική αιώνια βασιλεία. Θα μπορούσαν να είχαν γνωρίσει την αλήθεια, αλλά η αλήθεια είχε κρυφτεί από αυτούς. Και τίθεται το ερώτημα, ποιος τους την έκρυψε την αλήθεια? Ο Θεός? Όχι. Ο Ιησούς είχε ξεκαθαρίσει πως μόνον ότι είχε έρθει ο ίδιος ακριβώς για να πεθάνει πάνω στο σταυρό και να αποκαλύψει την αλήθεια του Πατέρα και να τους σώσει από την αμαρτία. Ποιος τους είχε κρύψει την αλήθεια? Ο διάβολος έπαιξε ένα ρόλο, αλλά και αυτός δεν ήταν αποφασιστικός ο ρόλος του. Ποιος ήταν αυτός που τους έκρυψε την αλήθεια? Η Γραφή λέει ότι είχαν κρύψει οι ίδιοι την αλήθεια από τον εαυτό τους. Οι ίδιοι είχαν αρνηθεί να τη δουν. Είχαν κρατήσει σφαλιστά τα μάτια τους επειδή δεν ήθελαν να δουν την αλήθεια που διαγραφόταν μπροστά τους. Και καθώς για αιώνες κρατούσαν τα μάτια τους σφιχτοδεμένα, κλειστά, έφτασαν στο τέλος να μην μπορούν να δουν τίποτα. Κρατήστε για λίγο τα μάτια σας, δέστε τα με ένα μαντίλι και βγείτε και καθίστε εδώ καμιά ώρα με δεμένα μάτια. Και βγείτε μετά έξω και λύστε και βγείτε έξω. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορείτε να δείτε τίποτε. Κάτι τέτοιο έπαθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αρνούνταν να δούνε την αλήθεια του Θεού. Η αλήθεια ήταν μπροστά τους, την κοίταζαν στα μάτια, αλλά δεν μπορούσαν να την αναγνωρίσουν. Είχαν τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν τις περιγραφές του ποιος θα ήταν ο Μεσσίας, είχαν τα θαύματα του Χριστού που επιβεβαίωναν τις προφητείες του Μεσσία, αλλά δεν ήθελαν να τον δουν. Και παρέμεναν στην άγνοια, στην ηθελημένη άγνοιά τους, που γι' αυτόν τον λόγο ήταν ολέθρια. Το επόμενο, το ερώτημά μας είναι τώρα, αυτό που απίφθηναν και οι Φαρισαίοι στον Χριστό, καθώς ακούμε αυτά τα λόγια, μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί? Σκεφτόμαστε μέσα μας, αν βλέπουμε καθαρά την αλήθεια του Θεού, μήπως δεν θέλουμε μερικά πράγματα να τα δούμε, μήπως θέλουμε να προσαρμόσουμε τον Χριστό στα δικά μας μέτρα, μήπως θέλουμε έναν βασιλιά που να μας κάνει τα χατήρια, να είναι βασιλιάς, αλλά να είναι δικός μας. Ξέρετε, δεν το έχω πει, θα το πω εδώ για πρώτη φορά. Εμείς ακούμε τώρα βασιλεία και λέμε, έλα μωρέ, τι είναι ο βασιλιάς, ένα σύμβολο. Κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς και ο βασιλιάς στα παλάτια του. Δεν ήταν έτσι τότε, όπως δεν είναι έτσι και δίπλα στην Τουρκία, ας πούμε, και σε άλλες χώρες. Ο ανώτατος άρχον ήταν και η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση, και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Τρεις εξουσίες σε ένα πρόσωπο. Κανένας δεν μπορούσε να τον αμφισβητήσει. Όποιον έλεγε πεθαίνει, πέθαινε. Όποιον καταδίκαζε, καταδικαζότανε. Όταν έβγαζε ένα νόμο δικό του, ήταν νόμος του βασιλιά. Ένας τέτοιος βασιλιάς θέλει να έρθει ο Χριστός στην καρδιά μας. Στην καρδιά του ανθρώπου που τον δέχεται, ένας τέτοιος Χριστός θέλει να είναι. Όχι επισκέπτης, όχι σύμβολο, όχι βάλτε στο κάδρο, τον βλέπουμε εκεί στα γραφεία. Στα δημόσια αρτία βάζουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα παλιά και τους βλέπανε. Δεν είναι έτσι ο Χριστός. Ο Χριστός θέλει να μπει στο σπίτι μας και να κατοικήσει και να μπει σε κάθε μια γωνιά. Αν δεν το γνωρίζουμε αυτό, βρισκόμαστε σε ολέθρια άγνοια. Αν δεν γνωρίζουμε τι θέλει να είναι ο Χριστός για μας, θα αφήσουμε τον Χριστό να κλαίει για μας, γιατί δεν έχουμε τη γνώση που χρειάζεται, είμαστε σε ολέθρια άγνοια. Είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και να τον εγκαταστήσουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Είναι ανάγκη να τον δεχτούμε με χαρά, να τον δεχτούμε με αγάπη, αλλά και να τον αφήσουμε αυτός να είναι η κυβερνητική εξουσία, η δική του η νόμη στην καρδιά μας, η νομοθετική εξουσία και η εξουσία που τα ελέγχει όλα και τα καλύπτει όλα και κυβερνάει τη ζωή μας. Το δεύτερο για το οποίο έκλαψε ο Ιησούς είναι καθώς προείδε το ολέθριο τέλος της Ιερουσαλήμ. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα φανίσουν και σένα και τα παιδιά σου
και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Ο Ιησούς έκλαψε καθώς προείδε το ολέθριο τέλος της Ιερουσαλήμ. Καθώς ο δρόμος έθριβε προς την Ιερουσαλήμ και πρόβαλε η Άγια Πόλη, την αντίκριζαν οι προσκυνητές και αλάλαζαν με ύμνους και ιερό ενθουσιασμό. Χάρηκα ολόψυχα. Ψαλμός 122. Χάρηκα ολόψυχα όταν μου είπανε στον οίκο του Κυρίου θα πάμε. Ιερουσαλήμ, στις πύλες σου τα βήματά μας σταματούν. Ω Ιερουσαλήμ, χτισμένη σαν πολιτεία συγκροτημένη. Εκεί ανεβαίνουν οι φυλές του Κυρίου, σύμφωνα με τον νόμο του Ισραήλ, να υμνήσουν του Κυρίου το όνομα. Όμως ο Κύριος δεν έβλεπε με τον ίδιο ενθουσιασμό αυτή την πόλη. Τη στιγμή που οι άλλοι πανηγύριζαν, εκείνος έκλαιγε και είπε τα τραγικά εκείνα λόγια, γιατί είδε το ολέθριο τέλος της πόλης. Τα χαρούμενα και τα ενθουσιώδη ωσανά θα μετατρέπονταν σε λίγο σε ημωγές τρόμου. Ο δρόμος που τώρα έχει στρωθεί με τα βάγια των θερμόαιμων χειροκροτητών, σε λίγο θα έχει στρωθεί με το αίμα των παιδιών που έπαιζαν γύρω και φώναζαν και αυτά ωσανά στον Χριστό, με το αίμα εκείνων των παιδιών θα ποτίζονταν οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ. Τους αγαπούσε ο Κύριος, ήταν ο λαός του. Τους αγαπούσε όσο και αν αυτοί μετά από λίγο θα τον απέρριπταν και θα τον ανέβαζαν στο σταυρό. Μετά από 40 περίπου χρόνια, οι Ρωμαίοι μπήκαν στην Ιερουσαλήμ και την ισοπαίδωσαν. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των ιστορικών και κυρίως του Ιώσιπου, εκδηλώθηκε το 66 μετά Χριστόν επανάσταση ενάντια στην παραφροσύνη του Νέρονα. Πολλές πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ καταστράφηκαν για παραδειγματισμό. Καθώς η επανάσταση συνεχιζόταν, ξεκίνησε ο στρατηγός Βεσπασιανός να καταστρέψει την πόλη, αλλά για κάποιο λόγο άλλαξε πορεία και έδωσε χρόνο να φύγουνε όσοι ήθελαν να γλιτώσουν την καταστροφή. Και φύγανε, η χριστιανική κοινότητα που είχε στο μεταξύ δημιουργηθεί στην Ιερουσαλήμ έφυγε εκπληρώνοντας και πήγε απέναντι από τον Ιορδάνη, πέρα από τον Ιορδάνη στην Πέλα, εκπληρώνοντας τα λόγια του Χριστού, Ματθαίος 24:40, να φύγετε όσο είναι καιρός, να μην είναι χειμώνος, να φύγετε, να εγκαταλείψετε την πόλη. Στο μεταξύ ο Βεσπασιανός έγινε αυτοκράτορας και έστειλε εναντίον της Ιερουσαλήμ το γιο του τον Τίτο. Ο Τίτο δεν ήθελε να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και έστειλε τον ιστορικό Ιώσιπο να κάνει διαπραγματεύσεις. Ήταν Εβραίος ο Ιώσιπος, Ιωσήφ, έτσι. Με τους στασιαστές, διαπραγματεύσεις, που και αυτόν προσπάθησαν οι στασιαστές να τον δολοφονήσουν σαν προδότη του έθνους. Ο Τίτο πρόσφερε αμνηστία σε όσους θα εγκατέλειπαν οικειοθελώς την πόλη. Οι στασιαστές όμως έβαλαν φρουρούς στις πύλες και απαγόρευσαν στους πάντες την έξοδο με την απειλή θανάτου. Ο Τίτο γκρέμιζε το ένα χειρό μετά το άλλο και αυτό της Αντωνίας και από θέση ισχύως ξαναπρόσφερε αμνηστία και οι στασιαστές την αρνήθηκαν. Ακολούθησαν πολλές μάχες, μεταξύ των οποίων και η μεγάλη μάχη της Βεθορών, καθώς και αποτυχημένες έφοδοι των Ιουδαίων στρατιωτών κατά των Πολιορκητών. Οι Ρωμαίοι τους εχμαλώτους που συλλάμβαναν τους σταύρωναν. Και ήταν τόσο πολλές οι σταυρώσεις που δεν είχαν πια ξύλα για να φτιάξουν σταυρούς. Τελικά ο Τίτο διέταξε γενική επίθεση στο τελευταίο τείχος της πόλης και έδωσε αυστηρές διαταγές να μην βλάψουν το ναό, το αγιαστήριο. Όμως η προφητεία του Ολέθρου υπερίσχυσε τις διαταγές του στρατηγού. Δεν θα έμενε λίθος επί λίθο. Τώρα οι στρατιώτες είχαν μανιάσει και δεν υπολόγιζαν τις διαταγές. Ο Ιώσιπος περιγράφει τους εκτός ελέγχου στρατιώτες σαν ανθρώπους που ήταν κάτω από μια θεία παραφροσύνη. Ένα στρατιώτης καρφάλωσε στην πλάτη ενός άλλου και έβαλε φωτιά ψηλά σε μια ξυλοκατασκευή του ναού, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί στα επάνω δώματα, μετατρέποντας το χώρο σε ένα φλογερό καμίνι. Οι Ιουδαίοι στρατιώτες σοκαρίστηκαν και σταμάτησαν να μάχονται, γιατί ο ναός ήταν για αυτούς το ιερό οικοδόμημα. Ο Τίτο έστειλε αμέσως άνδρες μέσα στο ναό να αντιμετωπίσουν, να σβήσουν τη φωτιά, αλλά ήταν ανώφελο. Όταν η φωτιά ξέφυγε πια από κάθε έλεγχο, ο Τίτος φώναξε έξω τους στρατιώτες και έκλαψε για το ναό που κεγόταν. Ο Τίτο. Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν έλειωσαν το χρυσάφι
που κοσμούσε το ναό και χυνότανε ανάμεσα στις πέτρες των τείχων. Και όταν τελικά έσβησε η φωτιά, ο Τίτο διέταξε να ξεκολλήσουν τους λίθους έναν έναν για να μαζέψουν το χρυσάφι. Εκπληρώθηκε η προφητεία του Χριστού κυριολεκτικά. Δεν έμεινε λίθος πάνω στο λίθο, γιατί έπρεπε να βγάλουν από ανάμεσά τους το χρυσάφι. Ο Τίτο έκανε ό,τι μπορούσε για να εμποδίσει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ μετά, αλλά τα κατάφερε. Μετά προσπάθησε να προστατέψει τον ναό, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ επήλθε ακριβώς όπως την είχαν προφητέψει ο Δανιήλ και ο Ιησούς. Η κρίση ήρθε όταν οι Εβραίοι δεν κατάφεραν να δουν αυτόν που θα μπορούσε να τους χαρίσει την ειρήνη. Είναι πολλοί που νομίζουν ότι εδώ αλλάζουμε, ότι ο Θεός μια ζωή θα τους παρακαλεί. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης, ό,τι και να κάνουμε, ο Θεός, εντάξει, μας ανέχεται. Είναι Θεός ανεκτικός, είναι Θεός που αγαπάει και δεν παθαίνουμε τίποτε. Αλλά λέει προς Εβραίους, αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, αυτό έχει να κάνει και με τους πιστούς, δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Σήμερα, με δηλώσεις εξωεκκλησιαστικών πηγών, γίνεται γνωστό ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει πάρει άλλο δρόμο. Έχει ανεχθεί αμαρτίες, έχει συμβιβαστεί με κοινωνικά φοβερά πρότυπα, με κοινωνικές ασυδοσίες, έχει ξεχάσει τον Θεό, έχει στραφεί σε άλλα έργα, σε άλλους θεούς της εποχής, και αν η Εκκλησία η ίδια δεν αλλάξει, ο λαός του Θεού ήταν αυτός, ο οποίος υπέφερε τόσα, για τον οποίο είχε γίνει τόσα, αλλά ο οποίος επέσυρε την κατάρα, την οργή, την ολέθρια αυτή ανακοίνωση που της έκανε ο Χριστός, γιατί δεν εγνώρισαν εκείνον που ήρθε να τους φέρει την ειρήνη. Γιατί δεν εγνώρισαν εκείνον που ήταν η ειρήνη και εκείνος ο οποίος μπορεί να ζωντανέψει και την Εκκλησία του Χριστού, αν θέλουμε σαν Εκκλησία του Χριστού να αναζωπηρωθούμε και να στραφούμε περισσότερο και με μεγαλύτερη θέρμη στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός έκλαψε λοιπόν για την άγνοια της πόλης, έκλαψε για το θλιβερό της τέλος και τέλος ο Ιησούς έκλαψε για την ολέθρια αποτυχία τους να διακρίνουν την επίσκεψη του Θεού, το Μεσσία. Το πρωτότυπο κείμενο, η φράση είναι που λέει για όλα αυτά δεν έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός, λέει, είναι η φράση «η ημέρα της επισκοπής σου», που κατά μία έννοια σημαίνει την ημέρα της απαρίθμησης, της απογραφής, αναφέρεται στην έξοδο στο κείμενο των Εβδομήκοντα, την ημέρα της επισκοπής σου. Όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς ήρθε να κάνει μια επισκοπή, μια απογραφή, αν θέλετε, μια απαρίθμηση του λαού του, έναν έλεγχο, να δει που πάει αυτός ο λαός και να απαριθμίσει τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του οίκου Ισραήλ, του οίκου του δικού του. Και πώς βρήκε ο Ιησούς τον οίκο του? Τον βρήκε να υστερεί από παντού. Η θρησκεία του λαού ήταν μια σειρά από τύπους, από τελετές. Στον νόμο του Μωυσή είχαν προσταθεί πάνω από 600 διατάξεις κατά καιρούς των Εβραίων, των Ραββίνων, των Γραμματέων, των Ερμηνευτών, Ταλμούδ, ιστορίες. Μια υπερφορτωμένη λατρεία με κανονισμούς, με τύπους, με νομικισμούς. Εξωτερικά φαίνονταν καθαροί, πήγαιναν στο ναό, έκαναν θυσίες, ελάτρευαν τον Θεό κτλ. Αλλά μέσα τους η καρδιά τους ήταν γεμάτη αδικία. Έκαναν μεγάλες προσευχές σαν του Φαρισαίου για να φανούν ευσεβείς και κατέτρωγαν τις περιουσίες των χειρών. Έκλειναν στους ανθρώπους το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε οι ίδιοι έμπαιναν, ούτε τους άλλους άφηναν να μπουν. Αλλά και εκείνους που προσιλήτησαν, γιατί υπήρχε η αποστολή των Φαρισαίων μετά την επιστροφή τους από την Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία, αναπτύχθηκε μια ιεραποστολή στους γύρω λαούς των Φαρισαίων να διαδώσουν την Τωρά, το Θεό του Ισραήλ, το Θεό τη θρησκεία του Ισραήλ, και όσους έφερναν μέσα εθνικούς,
Λέει ο Χριστός, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σκανδαλίσουν και να τον στείλουν πίσω στην κόλαση. Μετά από λίγες μέρες ο ίδιος ο Κύριος θα έδιωχνε με το μαστίγιο του τους εμπόρους από τον ναό, γιατί έκαναν τον οίκο της προσευχής οίκο εμπορίου. Είχαν αποτύχει στα μάτια του Θεού και είχαν αποτύχει να δουν την επίσκεψη του Θεού στο λαό τους. Με μια άλλη έννοια, η επίσκεψη του Θεού είναι οι οποιασδήποτε περιστάσεις στη ζωή μας. Αρκεί να τις παίρνουμε από το χέρι του Κυρίου. Μια αρρώστια μπορεί να είναι επίσκεψη του Θεού στη ζωή σου. Μια δουλειά, μια δυσκολία, ένας αποχωρισμός, ένας θάνατος, μια αποτυχία. Θυμάμαι ένας έκανε την ομολογία του και λέει, τα είχα όλα στη ζωή μου. Έγινε γιατρός, πήγε στο εξωτερικό, μορφώθηκε και όταν άρχισαν κάποιες αποτυχίες στη ζωή μου κατάλαβα ότι ήταν χέρι του Θεού και η φωνή του Θεού που μου μιλούσε να αλλάξω γραμμή πλεύσης. Αυτός είδε την ημέρα της επίσκεψης του Θεού, την ημέρα που ο Θεός του μίλησε. Όταν ακούσεις ένα κήρυγμα και σου κάνει μέσα στην καρδιά σου κάτι και θες να πας σπίτι να διαβάσεις, να προσευχηθείς, να δεις και σου μιλάει ο Θεός, είναι η στιγμή που ο Θεός έρχεται και σε επισκέπτεται. Μια αρρώστια μπορεί να είναι η επίσκεψή σου σαν τον Ιώβ, μια θλίψη. Τότε που ο άνθρωπος εκείνος του Θεού αναφώνησε με στους πόνους του και είπε «Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις τον νου σου επ' αυτόν», λέει στο Θεό, «και επισκέπτεσαι αυτόν», λέει στο Θεό, «κατά πάσαν πρωίαν και δοκιμάζεις αυτόν κατά πάσαν στιγμή». Εντύπωση παλιότερα μου έκανε όταν ο Μακαρίτης Πια Χριστόδουλος, ο πρώην αρχιεπίσκοπος εδώ, έστειλε ένα γράμμα, και με αυτό τελειώσω, σε ένα Μητροπολίτη που τον παρηγορούσε για την αρρώστια του, πέρασε από μια μεγάλη δυσκολία και τις τελευταίες του εβδομάδες, μιλάμε για το 2007 τώρα, έγραψε ο μελλοντικά, ο άρρωστος Χριστόδουλος. «Δεν σας κρύβω», του λέει του Μητροπολίτη, «ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο που εισήλθαν για πρώτη φορά στο αρετέιο νοσοκομείο, έχω μία πνευματική μεταστροφή μέσα μου», είναι και η γλώσσα. «Νιώθω ότι η δυσχερεστάτη αυτή ασθένεια είναι επίσκεψη του Θεού. Έχω την αίσθηση της θαρτότητας και της θνητότητας του ανθρώπου. Ξέρω, είμαι ταξιδιώτες μες στο ίδιο πέλαγος της παρούσης ζωής και τώρα τα άγρια κύματα της ασθενείας κτυπούν. Όμως το καράβι κυβερνήτης είναι ο Χριστός. Γι' αυτό πέπειθα εν Κυρίω. Έχω βεβαίαν την εσωτερική πληροφορία ότι ο Θεός δεν με εγκατέλειψε, αλλά είναι μετεμού τώρα πολύ περισσότερον ευρισκομένου εν θλίψη και με ενισχύει, με ενθαρρύνει, μου χαρίζει υπομονή, καρτερία, ολιγόστευση του πόνου, γλυκασμόν, παρηγορίαν και έκβαση». Ένας άνθρωπος που πέρασε τις τελευταίες του μέρες αργοπεθαίνοντας με καρκίνο και είπε αυτά τα λόγια. Συμπέρασμα, τελική εικόνα. Ποια είναι η δική μας κατάσταση σαν χριστιανών μπροστά στον Θεό? Πώς μας βρίσκει ο Θεός όταν ρίχνει τον προβολέα του Πνεύματός Του μέσα στην καρδιά μας και έρχεται να μας επισκεφθεί? Μάμε στο στρατό γινόσαντι επιθεωρήσεις. Ξαφνικά, επιθεώρηση. Και έπρεπε να είμαστε όλοι γυαλισμένοι, ντυμένοι, να μην λείπουν κουμπιά και γυαλισμένα τα άρβλα. Προσοχή, περνούσε επιθεώρηση. Πώς μας βλέπει ο Θεός όταν έρχεται να κάνει την επίσκεψή Του στη ζωή μας? Σαν τυχαία γεγονότα ή σαν επίσκεψη του Θεού? Πώς βλέπουμε? Α, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Ναι, αλλά πρόσεξε, μήπως ο Θεός θέλει κάτι να σου πει. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις εσύ στον άλλο τι του δείχνει ο Θεός. Αυτό είναι καθαρά προσωπική υπόθεση εσού και του Θεού. Και ο Θεός μας μιλάει μέσα από χιλιάδες γεγονότα κάθε μέρα στη ζωή μας. Πώς στεκόμαστε σαν εκκλησία του Θεού? Μήπως ο Χριστός όταν κοιτάζει την εκκλησία του βλέπει μια πόλη που τον έχει αρνηθεί? Μήπως βλέπει μια πόλη που αδιαφορεί για τις προειδοποιήσεις του? Μήπως βλέπει μια πόλη που της αρέσει να ζει με στην παχυλή, την ολέθρια άγνοια αυτών που
θέλουν και την οδηγούν στην ειρήνη της. Μήπως αρνούμαστε να δούμε την αλήθεια της κακής μας κατάστασης ενώπιον του Θεού? Πολλές φορές μας ελέγχει ο Θεός και λέμε, τι έκανα, πάω στην εκκλησία, ψέλνω, διαβάζω, τι άλλο να κάνω? Ναι, αλλά ο Θεός βλέπει κάτι περισσότερο, και ο Δαβίδ έλεγε, Κύριε, κοίτα μέσα μου και δες τα κρυφά της καρδιάς μου. Αν ανάγκη φέτος το Πάσχα να ανανεώσουμε τη σχέση μας με το Μεσσία της καρδιάς μας, να τον κάνουμε να χαρεί όταν έρχεται να μας επισκεφθεί. Να χαρεί και όχι να κλάψει. Να χαρεί γιατί τον αναγνωρίζουμε, δεχόμαστε την αλήθεια του, ότι θέλει να γίνει αυτός ο απόλυτος Κύριος της ζωής μας. Να χαρεί γιατί είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε την ειρήνη του και να δεχθούμε οτιδήποτε οδηγεί στην ειρήνη μας μαζί του. Να χαρεί γιατί είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε τον Κύριο να επισκοπεί, να επιβλέπει, να ελέγχει, να φροντίζει, να σκεπάζει τη ζωή μας. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει τέτοια επιθυμία μέσα μας. Ο Κύριος να μας προετοιμάσει. Και όταν φτάσουμε και μας δει και κάνει επίσκεψη στη ζωή μας, να πει, α, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Να το πει από τώρα, ώστε μια μέρα που θα φτάσουμε στον ουρανό να είναι κάτι πραγματικό και αληθινό. Εύχομαι και το Πάσχα αυτό να το περάσουμε με αυτό το πνεύμα, με αυτή την κάθαρση μέσα του Κυρίου μας, να τον αφήσουμε να δούμε, να ξεχάσουμε τους ολέθρους, να ξεχάσουμε τις προειδοποίησεις του ολέθρου και να δούμε τις ευλογίες που ο Θεός επιφυλάσσει σε εμάς όταν τον δεχτούμε και τον αγκαλιάσουμε και τον πάρουμε Κύριο στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει και να το χαρίσει αυτό σε όλους μας. Αμήν. Ουράνιο Πατέρα Θεός μας, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί Εσύ χτύπησες την πόρτα της καρδιάς μας και σήμερα και μας οδήγησες με το λίχνο το δικό Σου, τον προβολέα του Λόγου Σου. Μας οδήγησες μέσα σε όλα τα δωμάτια της καρδιάς μας και μας έδειξες τι είναι εκείνο που δεν σε ευχαριστεί. Κύριε μας, δώσε διάθεση.